Μπορεί παντού να υπάρχει τοξικότητα, όλη αυτή η μαυρίλα γύρω μας, αλλά στην Κάλυμνο τα πράγματα που απασχολούν τους ανθρώπους είναι διαφορετικά. Έτσι. Και αντίστοιχα και τα ρεπορτάζ στα τοπικά δελτία ειδήσεων είναι επίσης ανάλογα και διαφορετικά. Έτσι. Οπότε γι' αυτό στην Κάλυμνο, αδέλφια, στην Κάλυμνο, εκεί υπάρχει ευτυχία και εκεί υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Δείτε τι έχει τραβήξει αυτός ο άνθρωπος. Με το φακό του Κάλυμνος News βρισκόμαστε στα σκάλια. Οι κάτοικοι εδώ της περιοχής δεινοπαθούν κυριολεκτικά. Εδώ και 3 χρόνια που έχω αρχίσει να κάνω τον κήπο μου, ναι, κάθε χρόνο μόλις τα φτιάχνουμε και πρασινίσουν, μπαίνουν μέσα οι κατσίκοι και σχηματατρώνε. Έχω φτιάξει τείχο, ο οποίος είναι στα 2 μέτρα, 2,20 είναι εκεί πάνω. Το βλέπουμε. Και έχω βάλει και σύρματα που είναι σύν 1,5 μέτρο απάνω. Έχω τώρα 4-5 μέρες, δεν κοιμάμαι το βράδυ, να βγαίνω 4 ώρα και 5 ώρα το πρωί για να βλέπουμε πώς έχει πει μια κατσίκη. Ήμουνα σε ένα γάμο προχθές, ήρθα και είδα 4 κατσίκες μέσα και να τρώνε ένα πάνω στη λεμονιά. Τρελάθηκα, μιλάμε. Και σήκωσα το φράχτη άλλα 2 μέτρα πάνω. Μπας και σταματήσουν να τα μαγαρίζουν. Τι έγινε τελικά, λύθηκε το πρόβλημα ή συνέχισε να λυθεί? Το ίδιο βράδυ έκατσα καραούλια στον κήπο, αλλά μη πήρε ύπνος. Και όταν ξύπνησα, τι να δω, 12 κατσίκια πάνω στην κροδακινιά να με κοιτάνε και να γελάνε. Και μετά τι κάνατε, λάβατε κάποια μέτρα? Ξανασήκωσα το φράχτη. 3 μέτρα πάνω σέρμα, κάτω πόρτα ασφαλείας και περιμετρικά του κήπου κάμερες σκοβολιστικά και παλμικά λέιζερ. Έσκαψα τάφρο γύρω-γύρω με πυράγκα. Πυράγκασε. Πεινασμένα και έκλεισα, ναι, από πάνω με τεντόπανο τιτανίου. Τεντόπανο τιτανίου, ναι. Είναι πολύ αποτελεσματικό. Και το ναρκοπέδιο που χαράξαμε γύρω από τις Αμπουργίες επίσης. Πέρασα λιγροφόρο πρόσωψη τύπου Jurassic Park για τυραννόσαυρο. Εάν και τώρα μπουν τα κατσίκια μέσα, είπα θα μετακομίσω. Κερδίσαμε, εντάξει. Τέλος πάντων, όπλησα συστήματα και κλείδωσα. Όμως κόνταψα και πάνε τα κλειδιά στο λάκκο με τα φίδια. Και δεν μπορώ να μπω. Δεν μπορείτε. Δεν μπορώ να μπω. Σωστά. Στο σπίτι μου. Ναι, ναι. Και τα κατσίκια είναι μέσα. Και με κοροϊδεύω. Με κοροϊδεύω. Έβαλε ο άνθρωπος τετόμπανο. Τιτανίου. Κατσίκες που... Σας είπα, αυτά είναι τα προβλήματα. Αυτά είναι τα προβλήματα. Άλμα εισγήθηκαν. Εντάξει, λέει, κερδίσατε τα φίλτα. Κατσίκες αλεξιπτωτιστές. Σκάλε το βράδυ. Τι τρώνε τα δέσποτα γύρω στην Κάλυμνο. Τι τρώνε, τι τρώνε. Αυτά είναι καλά αυτός ο άνθρωπος. Πάντως να το πούμε ότι όσο πρασινίζει ο κήπος, οι κατσίκες θα έρχονται. Να ξέρετε, βρείτε άλλο χρώμα. Πραγματικά με την αγάπη μας. Μπράβο, Ράδι. Να είσαι καλά, φίλε μου. Και να επιμείνεις.